τα περιορισμένα και ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν με τις τεράστιες ανάγκες από την εξέλιξη της πανδημίας. Οι ελάχιστες και προσωρινές προσλήψεις υγειονομικών, οι μετακινήσεις προσωπικού, οι ελλείψεις προστατευτικών μέσων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ένας σχετικά μεγάλος αριθμός υγειονομικών βγαίνει και εκτός μάχης, προαναγγέλνουν σοβαρές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση των αναμενόμενων κρουσμάτων μαζικής κλίμακας. Ταυτόχρονα παραμένουν κλειστά τα κρεβάτια, τα 100-110 κρεβάτια μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Και όσο περνάνε οι μέρες, επιβεβαιώνεται, αν θέλετε, η εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι οι προτροπές αλλά και τα μέτρα για την, τα αναγκαία κατά τα άλλα, για την ατομική προστασία δεν αρκούν. Αν οι παντός είδος μονάδες υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ο εξοπλισμός, το πολυάριθμο υγειονομικό προσωπικό δεν τεθούν υποχρεωτικά σε ένα κρατικό, ενιαίο κρατικό σχέδιο. Και το ΚΚΕ έγκαιρα και επανειλημμένα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που η κυβέρνηση έως τώρα τουλάχιστον αρνείται να υλοποιήσει. Και βέβαια η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του ανεπαρκούς δημόσιου τομέα της υγείας και ο ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά να αξιοποιεί τις συνθήκες αυτές σαν ευκαιρία για να κερδοφορεί. Και εμείς λέμε ότι απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα τώρα. Τώρα λοιπόν να επιταχθούν νοσηλευτικά κρεβάτια, χειρουργία, ενδεχομένως εργαστήρια, η ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα μαζί με το προσωπικό τους και να τεθούν σε πλήρη κρατικό έλεγχο. Να επιταχθούν οι μεγάλες διαγνωστικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα, να ενταχθούν υποχρεωτικά οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων παθολόγοι, πνευμονολόγοι, στο σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και βεβαίως να αξιοποιηθούν και τη δωρεάν περίθαλψη του λαού. Να επιταχθούν όλα τα αναγκαία υλικά υγειονομικής προστασίας, τεχνολογικού εξοπλισμού για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας και των υγειονομικών. Αντίστοιχα, να υπάρξει επίταξη ξενοδοχείων προκειμένου να φιλοξενήσουν υγειονομικούς των δημόσιων νοσοκομείων με βάση και τις ανάγκες που προκύπτουν, αλλά και να ενισχυθεί επαρκώς με προσωπικό και μέσα η υπηρεσία το γνωστό βοήθεια στο σπίτι. Και συγχρόνως να αξιοποιηθούν και φοιτητές, τελειόφοιτοι των τελευταίων ετών, καθώς και διδακτικό προσωπικό προς αυτή την κατεύθυνση ενίσχυσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα υγείας. Σε όλα αυτά, για όλα αυτά τα μέτρα, ρωτάμε λοιπόν την κυβέρνηση αν θα εφαρμόσει κάποια από αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Λαμπρούλη, θέσατε πάρα πολλά ερωτήματα και μας δίνετε μια ευκαιρία να απαντήσουμε συνολικά και με λεπτομέρεια για τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού. Ενέργειες που επιτρέψτε μου να πω χαρακτηρίζονται από την ταχεία λήψη αποφάσεων και κυρίως από την υψηλή αποτελεσματικότητα. Ενέργειες που εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου. Και ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε 5 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό στο ΕΣΥ. Και να πω εδώ πέρα ότι καλύπτουμε όλες τις ανάγκες και έχουμε προβλέψει και την κάλυψη ακόμα περισσότερων αναγκών εφόσον το προσωπικό μας νοσήσει, τόσο με επιπλέον προσλήψεις, όπως είπα και στην απαντώντας στην προηγούμενη ερώτηση συναδέλφου σας, ότι οι εγκρίσεις οι οποίες έχουμε δώσει είναι πολύ περισσότερες από τον αρχικό μας σχεδιασμό και εδώ πέρα βέβαια εντάσσεται στο σχεδιασμό μας όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όσο και τα νοσοκομεία της χώρας μας. Και παρέχουμε όλα τα κατάλληλα μέσα για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της χώρας και στους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης φροντίζουμε έτσι ώστε με ασφάλεια να επιτελούν το έργο τους. Διότι γνωρίζουμε σήμερα ότι αυτοί οι μαχητές της πρώτης γραμμής επιφορτίζονται με μεγαλύτερο
βάρος και ευθύνη σε ό,τι αφορά άλλες ειδικότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και σήμερα όλες οι ειδικότητες είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλες οι δομές εξυπηρετούν τα έκτακτα επίγοντα περιστατικά και όποια περιστατικά κριθούν απαραίτητα, και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας βεβαίως όλες οι δομές της πρωτοβάθμιας, τα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα εξυπηρετούν κανονικά τον κόσμο. Επιβραβεύουμε τους εργαζόμενους των υγειονομικών δομών της χώρας με έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή ποσού ίσου με το μισό του μηνιαίου βασικού μισθού τους. Δεύτερος άξονας είναι η ανάπτυξη επιπλέον κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας και κατηγοριοποίησή τους σε κλίνες εντατικής θεραπείας και αποκλειστικής χρήσης για κορονοϊό και κλίνες μεθ για τα υπόλοιπα περιστατικά. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, αλλά επειδή η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως, να το πούμε για μία ακόμη φορά, ότι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αυξήσαμε τις κλίνες μεθ από 565 σε 695. Έχουμε αναπτύξει 75 νέες κλίνες εντατικής θεραπείας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε μετατρέψει, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, μονάδες αυξημένης φροντίδας, καθώς και θαλάμους αρνητικής πίεσης που είχαν την αναγκαία υποδομή, προκειμένου να υποστηρίξουν συνθήκες μονάδας εντατικής θεραπείας. Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο υλοποιείται καθημερινά, και λειτουργίες των κλινών μεθ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα σενάρια, όλα τα ενδεχόμενα που αφορούν την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας. Τρίτος άξονας είναι η ανάπτυξη απλών κλινών νοσηλείας και κατηγοριοποίησή τους σε απλές κλίνες νοσηλείας χρήσης μόνο για κορονοϊό και χρήσης νοσηλείας για τα υπόλοιπα περιστατικά. Ξεκινώντας από τα νοσοκομεία Παμακάριστος και Αγία Βαρβάρα και συνεχίζοντας με το Σωτηρία, τον Ευαγγελισμό στην Αττική και αντίστοιχα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας, έχουμε αναπτύξει περίπου 3.500 κλίνες για την νοσηλεία περιστατικών κορονοϊού. Φροντίσαμε αυτές οι κλίνες, τόσο της απλής νοσηλείας όσο και οι προαναφερθήσεις κλίνες εντατικής θεραπείας, να βρίσκονται σε συγκεκριμένες κλινικές και συγκεκριμένα τμήματα τα οποία δεν επικοινωνούν με ασθενείς που νοσηλεύονται και δεν νοσούν από κορονοϊό. Άξονας τέταρτος, η προμήθειση του αναγκαίου υγειονομικού, φαρμακευτικού και λοιπού εξοπλισμού. Τα ανέφερα και πριν. Να τα ξαναπώ. Εξασφαλίζουμε σε κάθε περίπτωση την επάρκεια όλων των υλικών και την ορθολογική χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, έτσι ώστε να μην λείψει σε κανέναν τίποτα και ο κάθε υγειονομικός να επιτελεί το έργο του με ασφάλεια. Προχωρούμε με σχέδιο σε άμεση προμήθεια του αναγκαίου υγειονομικού υλικού και αυτό γίνεται, όπως έχουμε ξαναπεί, με τη βοήθεια δωρητών και του ιδιωτικού τομέα. Το ελληνικό κράτος ναυλώνει πτήσεις και έρχονται συνέχεια υλικά και παραδίδονται στη χώρα. Αναφορικά με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, το σύνολο των μονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι πλήρως εξοπλισμένες με αναπνευστήρες, μόνιτορ, κρεβάτια και γενικά όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Κύριε Υπουργέ, γιατί μαζεύτε το λίγο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Για τη λειτουργία τους. Παράλληλα, για την αύξηση της επάρκειας σε εξοπλισμό, προχωρούμε στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών αλλά και αποδοχή δωρεών. Επιπλέον, έχουμε διασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες φαρμάκων που μέχρι στιγμής δείχνουν ότι έχουν αποτέλεσμα στην διαχείριση του κορονοϊού. Υπάρχουν τα κρίσιμα αποθέματα που έχει ανάγκη η χώρα. Έχει απαγορευτεί η εξαγωγή αυτών των προϊόντων και η συνταγογράφηση αυτών των προϊόντων και η χορήγηση γίνεται με ελεγχόμενη συνταγή. Άξονας πέμπτο. Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εδώ πέρα υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων αναφοράς και βεβαίως και αντιμετώπιση των ήπιων και μετρίων περιστατικών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Επίσης, αναπτύσσουμε με τη μέθοδο της τηλεϊατρικής στην εξαποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών που με ήπια και μέτρια συμπτώματα βρίσκονται στα σπίτια τους και θεσμοθετούμε τις επόμενες ημέρες την κατοίκον νοσηλεία των γιατρών, έτσι ώστε να μπορεί ο γιατρός στην οικία του ασθενή να επισκέπτεται και να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, κοιτάξτε. Πολλά από αυτά που είπατε τα είχατε απαντήσει και στον κύριο Μιχαηλίδη. Ο κύριος Λαμπρούλης ήταν εντός αιθούσης και τα έχει ακούσει. Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Πραγματικά. Δεν θα έχετε καμία ανοχή στη δευτερολογία σας. Ναι.
και σχετικά με το θέμα της επίταξης των δομών υγείας του ιδιωτικού τομέα που αναφέρατε. Στη πράξη νομοθετικού περιεχομένου βεβαίως και προβλέπεται επίταξη δομών και προσωπικού. Εάν χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα το κάνουμε και ήδη προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Βρισκόμαστε σε διαδικασία, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου όλες οι δομές να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αντίστοιχο σχέδιο επίταξης, όπως είπα, έχουμε δρομολογήσει και έχουμε σχεδιάσει, που αφορά όχι μόνο την επίταξη των δομών του ιδιωτικού τομέα, αλλά και την επίταξη των ιδιωτών γιατρών, με στόχο την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό. Και κάτι τελευταίο για τα διαγνωστικά τεστ τα οποία αναφέρεται. Στη μάχη της διάγνωσης του κορονοϊού μπαίνει τις επόμενες ημέρες το Εθνικό Κέντρο Ιμοδοσίας με μεγάλη παραγωγική δυνατότητα προκειμένου να καλύψει αυξημένες ανάγκες για τα τεστ του κορονοϊού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άρα έχω από δύο, έναν πρώην υπουργό και έναν νυν υπουργό, υφυπουργό τέλος πάντων, απαντήσεις επί του θέματος. Όμως, δείτε, ο κύριος Κουντουζαμάνης, κύριε Πρόεδρε, έκανε ένα απολογισμό, αν θέλετε, της έως τώρα πορείας, αν θέλετε, των μέτρων που έχουν πάρει. Εμείς δεν λέμε ότι δεν παίρνονται μέτρα, ούτε κατηγορούμε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Η ερώτηση είχε συγκεκριμένο αντικείμενο, συγκεκριμένα ερωτήματα, αν θέλετε. Εσείς αναφερθήκατε σε όλα αυτά που έχουν γίνει έως τώρα και δείτε τώρα, μιλάτε για τις 940 τόσες προσλήψεις, 43, 42 κτλ. Τώρα πρέπει να γίνουν. Πότε θα γίνουν οι κρίσεις? Αλλά και πάλι και αυτές, υποκανονικές συνθήκες, όχι συνθήκες έκτακτες όπως αυτές που βιώνουμε ως χώρα και όχι μόνο. Λοιπόν, χρειάζονται και το γνωρίζετε πολύ καλά. Και όλοι σας εδώ σε αυτή την αίθουσα. Και εσείς κύριε Πρόεδρε. Σε κανονικές συνθήκες το Εθνικό Σύστημα Υγείας περίπου αγγίζει τις 30.000. Και δεν μιλάμε μόνο για γιατρούς, μιλάμε για παντός είδους νοσηλευτικό κτλ. Κτλ. Προσωπικό. Άρα λοιπόν, μια έκτακτη ανάγκη πόσο θα χρειάζεται. Και μην μου λέτε τώρα ότι εμείς δεν λέμε ότι δεν κάνετε τίποτα. Ούτε κατηγορούμε αυτό το πράγμα. Και βεβαίως εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που απαξίωσαν μέσω της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτά είναι γνωστά. Και αν φέρνουμε και με υπομορφή ερωτήσεων αλλά και στο Δημόσιο Διάλογο παρεμβαίνουμε για τα ζητήματα της Δημόσιας Υγείας, το κάνουμε γιατί τώρα χρειάζεται να πάρθουν μέτρα. Και δεν μπορεί να λέτε, είπε και ο κύριος Κακλαμάνης, λέτε κι εσείς ότι προβλέπετε η επίταξη κτλ. Εντάξει, η επίταξη μπορεί να προβλέπεται, αλλά ήδη εσείς έχετε προχωρήσει μια συμφωνία με τους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία. Για παράδειγμα, τα κρεβάτια, οι κλίνες ΜΕΘ που θα παραχωρούνται για περιστατικά κορονοϊού, θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τους ίδιους εργαζόμενους. Γιατί οι ρίσκοι παρόδου του κράτους στον ΕΟΠΗ δεν βάζουν δεκάρα τσακιστή πλέον εδώ και χρόνια. Λοιπόν, θα αποζημιώνονται οι κλίνες των ιδιωτικών ΜΕΘ με 1.600 ευρώ, αντί για 800. Δίνατε ήδη βάλατε κονδύλι 30 εκατομμυρίων περίπου, αν δεν κάνω λάθος, από τον ΕΟΠΗ προς αυτή την κατεύθυνση. Ενισχύοντας ποιους? Τους ιδιώτες. Και εμείς λέμε, η επίταξη έχει αυτό το χαρακτήρα. Να μην χρεωθεί ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, το κράτος και την επέκταση, ούτε ένα σέντς. Και να αξιοποιηθούν δωρεάν όλες αυτές οι υποδομές και αντίστοιχα το προσωπικό, με τις αντίστοιχες βεβαίως μισθολογικές τους ικανοποιήσεις, να αξιοποιηθούν όλα αυτά στην υπηρεσία αυτής της επίγουσας κατάστασης που βιώνουμε. Και βέβαια στα κρεβάτια ΜΕΘ μπορεί να λέτε ότι τώρα λόγω της έκτασης ανάγκης κάνουμε την προσπάθεια, ανοίξαμε 70 από τα 110, θα ανοίξουμε και άλλα, θα ολοκληρώσουμε. Γιατί φτάνουν μήπως τα 750 ή άντε μαζί με τα 350, τα 1000, 1100, πόσα έχει η χώρα στο σύνολο, ενώ από τον ιδιωτικό τομέα 350, φτάνουν? Όταν ο ίδιος τα διεθνή δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα ξέρετε πολύ καλά, και με βάση τον πληθυσμό της χώρας μας, απαιτούνται 3.500 κρεβάτια κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας. Με συγχωρείτε, έτσι είναι η κατάσταση. Πώς θα το κάνουμε? Έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί λοιπόν
μπροστά στην κρίση, καλώντας το, ματώνοντας ο λαός και όχι μέσα από τα προβλήματα που, του δημοσίου συστήματος υγείας, αλλά και μέσα από μια σειρά αντεργατικά μέτρα που προωθούνται σε συνέχεια όλων των προηγούμενων ετών, μέσω των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, λοιπόν, ο λαός μας να υποβάλλεται σε αυτό σε αυτό το βάσανο. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα και θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Εάν υπάρχει στο σχεδιασμό της κυβέρνησης αυτό το πράγμα, να επιταχθούν οι αντίστοιχες αναγκαίες, εμείς δεν λέμε όλες, αλλά εκεί που θα χρειαστεί και όταν χρειαστεί οι αναγκαίες μονάδες, αλλά αυτά απαιτείται από πριν να δρομολογηθούν και από πριν να οργανωθεί μέσω ενός κρατικού, εμείς λέμε, σχεδίου, όλη αυτή η κατεύθυνση υλοποίησης αυτών των μέτρων.